βασικό ερώτημα είναι τι θα καθορίσει η ψήφος του λαού την 7η Ιουλίου. Εμείς λέμε βεβαίως, θα καθορίσει την επόμενη μέρα. Όχι στο ποια θα είναι η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση θα εκλεγεί. Είτε είναι αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία είτε όχι. Και θα ακολουθήσει οποιαδήποτε κυβέρνηση στην αντιλαϊκή πολιτική που έχουν προδιαγράψει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το ΝΑΤΟ και τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου. Αυτό το οποίο θα καθορίσει επί της ουσίας η λαϊκή ψήφος είναι πόσο δυνατό θα είναι το αντίπαλο δέος. Δηλαδή πόσο δυνατός θα είναι ο λαός για να μπορέσει την επόμενη μέρα από καλύτερες θέσεις να ισχυροποιήσει τη λαϊκή αντίσταση, να περάσει την αντεπίθεση, να δώσει ελπίδα και προοπτική για τη λαϊκή ευημερία. Και αυτό θα εξαρτηθεί από τη δύναμη του ΚΚΕ. Πόσο ισχυρό θα είναι το ΚΚΕ, το οποίο βεβαίως σταθερά, σε μόνιμη βάση, στα δύσκολα, όχι μόνο δεν εγκατέλειψε τον αγώνα, αλλά τουλάχιστον προσπαθεί με τις όποιες δυνάμεις έχει να πρωτοστατεί στην οργάνωση της λαϊκής πάλης. Άρα όσο πιο ισχυρό είναι το ΚΚΕ, τόσο από καλύτερες θέσεις, ο λαός θα μπορέσει να αντιμετωπίσει την αντιλαϊκή επίθεση. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και τονίζουμε ότι πρέπει οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι, οι αυταπασχολούμενοι, τα λαϊκά στρώμα της πόλης και της υπαίθρου, η νεολαία, να γυρίσει την πλάτη στα ψεύτικα διλήμματα. Δηλαδή στο δίλημα ανάμεσα στην πρόοδο και τη συντήρηση. Αλήθεια, πόσο προοδευτική είναι μια πολιτική που εφάρμοσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όταν συνέχισε την πολιτική της κυβέρνησης Σαμαρά, Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ, όταν από κοινού ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ ψήφισαν το τρίτο μνημόνιο, πόσο προοδευτική είναι μια κυβέρνηση που αποτελεί το σημειοφόρο των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ στην περιοχή, που αποτελεί στρατηγικό εταίρο με τον φωνιά του Παλαιστινιακού λαού, το Ισραήλ. Από αυτήν την άποψη λοιπόν, αν κάτι ξέπλυνε και οδήγησε τη Νέα Δημοκρατία στα πρόθυρα της κυβερνητικής εξουσίας, είναι η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, που ξέπλυνε ακριβώς και τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και εμείς τονίζουμε ότι ο λαός δεν πρέπει να παγιδευτεί στο νέο κάλπικο δίπολο που προσπαθούν να φτιάξουν, να μην δώσει χωροχάρτη στα κόμματα τα οποία έχουν ευθύνες για τη συσσόρευση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει και λευκή επιταγή. Και βεβαίως να μην σκορπίσουν την ψήφο τους σε κόμματα μιας χρήσης. Να μην σπρώξουν δηλαδή τη λαϊκή δυσαρέσκεια σε αυτά τα κόμματα που είναι διάτοτες αστέρες όπως στο παρελθόν ήταν το Ποτάμι, η Ένωση Κεντρών, η ΑΝΕΛ. Και σήμερα στη θέση τους εμφανίζονται, εφόσον κάνουν αυτή τη δουλειά την βρώμικη, εμφανίζονται άλλα κόμματα όπως του Βελόπουλου, το Μέρα 25 του Βαρουφάκη. Και από αυτή την άποψη ακριβώς δεν αποτελεί μια χρήσιμη για το λαό ψήφο. Και εδώ στονίζουμε ότι πρέπει να απομονωθεί και να μειωθεί ακόμη περισσότερο η δύναμη της Χρυσής Αυγής και να βγει και έξω από το Κοινοβούλιο, για να αλλάξει επί της ουσίας ο αρνητικός σχετισμός δύναμης προς όφελος του λαού. Στην Αχαΐα. Το στίχημα δεν είναι ποιο χρώμα θα έχει ο νομός την Κυριακή το βράδυ στις τηλεοπτικές οθόνες. Αν θα παραμείνει ροζ ή αν θα γίνει μπλε. Ή αν όπως στη σημερινή συνέντευξη ο Γιώργος ο Παπαδρέου είπε να ξαναγυρίσει το παραδοσιακό, λέει, το πράσινο χρώμα. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο για την Αχαΐα το βράδυ των εκλογών είναι αν θα συνεχιστεί και θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο. Θα αποκτήσει ακόμη πιο βαθιά πολιτικά χαρακτηριστικά και ταξικά, αν θέλετε, η προσπάθεια η οποία είναι το προηγούμενο χρονικό διάστημα χειραφέτησης ευρύτερων λαϊκών στρωμάτων, που στο Δήμο της Πάτρας ευρύτατα λαϊκά στρώματα εμπιστεύτηκαν και επανεξέλεξαν τους κομμουνιστές στη Δημοτική Αρχή και τον Κώστα Περετίδη για δήμαρχο. Το κατά πόσο δηλαδή αυτές οι ρογμές που έγιναν θα συνεχίσουν και θα βαθύνουν εμπιστευόμενα ευρύτερα λαϊκά στρώματα το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ. Γι' αυτό υπάρχει και αυτός ο συνωστισμός αρχηγών κομμάτων στο ψηφοδέλτιο της Αχαΐας. Και γιατί θέλουν να μπετονάρουν ακόμη περισσότερο αυτόν τον κόσμο, γιατί τους φοβίζει η εξέλιξη που υπάρχει στο Δήμο της Πάτρας, στο εργατικό κέντρο Πάτρας, δεν θέλουν δηλαδή να τους τριτώσει το κακό. Άρα και για έναν ακόμη λόγο, γιατί η Αχαΐα αποτελεί σταυροδρόμι ισχυρών οικονομικών και γεωστρατηγικών συμφερόντων. Στην Αχαΐα συγκρούονται σχεδιασμοί
για τις ενεργειακούς αγωγούς, για την αξιοποίηση του ενεργειακού πλούτου, για τους εμπορικούς δρόμους, συμφέροντα αμερικάνικα και κινέζικα συγκρούονται σκληρά και δεν είναι τυχαίο ότι ο Αμερικάνος πρέσβης ξημεροβραδιάζεται, έρχεται πολύ συχνά να επισκέπτεται την περιοχή για να επιθεωρήσει τις αμερικάνικες βάσεις στον Άραξο, στην Ανδραβίδα, στο Άκτιο και αλλού, αλλά και για να προστατεύσει τα επενδυτικά σχέδια και συμφέροντα των αμερικάνικων εταιριών στην προοπτική της ιδιωτικοποίησης του λιμανίου της Πάτρας, αλλά και του πολιτικού αεροδρομίου του Αράξου. Έτσι λοιπόν δεν τους έπιασε όλους αυτούς που συνοστίζονται εδώ στην Αχαία τους πολιτικούς αρχηγούς ο πόνος για τα λαϊκά προβλήματα, ούτε μοιάζονται για την πορεία εξέλιξη των πραγμάτων στη φρυγκοκράση. Αυτό που τους ενδιαφέρει πως θα υπάρξει ένα αραγές μπετονάρισμα του κόσμου, τόσο ώστε να υλοποιηθούν οι σχεδιασμοί. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και τελειώνω με αυτό, η ενίσχυση του ΚΚΕ σήμερα στο χέρι του καθενός. Μπορεί να το κάνει, απευθύνουμε κάλεσμα για ευρύτερη συμπαράταξη και συμπόρευση με το ΚΚΕ. Τα βήματα που κάνουν το προηγούμενο διάστημα μπορούν να καρπίσουν και να έχουν ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα για το λαό. Γιατί όποιες προκαταλήψεις και αν έχει κάποιος με το ΚΚΕ ή επιφυλάξεις, τις σημερινές συνθήκες πρέπει να τις αφήσουμε στην άκρη. Πρέπει οι αριστεροί, όσοι είναι αριστεροί, οι προοδευτικοί άνθρωποι, αλλά πάνω απ' όλα οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα, σήμερα να συμπορευτούν με το ΚΚΕ για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν με αισιοδοξία το αύριο, την επόμενη μέρα, ανοίγοντας το δρόμο στην προοπτική, μια προοπτική η οποία μπορεί να διασφαλίσει να ζούμε καλύτερα εμείς και τα παιδιά μας.